Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι στο γήπεδο του κάμπου ανάμεσα στην Μάνη και τον Εθνικό Μιλιγαλά με τους φιλοξενούμενους να είναι στη Σέτρα. Θα γίνει το λάθος τώρα για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Θα μπει η φιλοξενούμενη, θα παίζει στο έδαφος όμως συνεχίζεται. Το μάτς θα μαζεύσει συνέχεια ο Κατσαρέας και θα μπλοκάρει την μπάλα. Και το πλάγιο, έγινε το λάθος, κερδίζουν ο Αλεξανδρόπουλος, θα βγάλει ωραία την πάσα του για τον Τζουλάκο και αυτό στη συνέχεια, για να δούμε τώρα Χελάς μέσα στην περιοχή και είχε στη πάση η πάσα του από κοντά, τελευταία στιγμή μεγάλη ευκαιρία που χάνεται η πρώτη για την Μάνη να κάνει το 1-0. Τζουλάκος, μιλάς στο προσωπικό του αντίπαλο, συνεχίζει τη φάση, μέσα στην περιοχή το σούτ, έχει σηκωθεί όμως για offside, θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια από τον διαιτητή τον κύριο Νικολόπουλο. Φέστα, θα βγάλει την σέντρα, παραδείγματος απομακρύνεται. Το σούτ από τον Ντεμίρη, δεν θα ανησυχήσει τον Κατσαρέα. Βάλε το 1-2, παλιά και τον Κάνιστρα. Στην περιοχή Κάνιστρα πέσει στο δρόμο να κερδίσει το πέναλτι. Στο 31ο λεπτό από τον Ντεμίρη λοιπόν το πέναλτι που κερδίσει η Μάνη. Για τον Τραχελάς απέναντι από τον Λίβα. Χελάς ανοίξει τον Λίβα 1-0 για τη Μάνη. Ανοίγει το σκορ στο γήπεδο του κάμπου. Γιάννης Χελάς λοιπόν από τα 11 βήματα δεν θα αστοχίσει και βάζει μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Πανηγυρισμοί λοιπόν από τους γηπεδούχους. Να δούμε τώρα το φάουλ. Τελέστηκε. Κεφαλιά προς τα πίσω στα δίχτυα. Αυτό γκολ πρέπει να είναι. Ακριβώς με τη συμπλήρωση του 45 λεπτού. Από το πολυμενέ, αν βλέπουμε καλά. Το γκολ λοιπόν 1-1. Παίρνει το μάτς στα ίσια ο Εθνικός Μιλιγαλά. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τελέστηκε το φάουλ από τον Λάγιο. Τσουλάκος θα πάρει την μπάλα, θα σταματήσει τη φάση όμως ο κύριος Νικολόπουλος. Να δούμε τι έχει δείξει. Απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη λοιπόν στον Αλεξανδρόπουλο. Γι' αυτό το φάουλ στον αντίπαλό του έντονες διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, ο οποίος σταματά τον αγώνα, διακόπτει την αναμέτρηση και μαζί με τους δύο βοηθούς πηγαίνουν προς αποδυτήρια. Μετά λοιπόν από αυτή τη διακοπή συνεχίζει στον αγώνα. Χελάς θα κερδίσει το φάουλ εκτός περιοχής και απευθείας κόκκινη με 10 και το Μιλιγαλά. Αποβολή λοιπόν για τον Χαραλαμπόπουλο στο 64ο λεπτό. Διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από πλευράς φιλοξενούμενου για την απόφαση του Νικολόπουλου. Κάνιστρας θα εκτελέσει το φάουλ μπαλ out. Σέντρα από τον Χελά, με στην περιοχή Κάνιστρας, προσπαθεί να βρει κάποιον αντιπαλό του. Τώρα θα βγει η σέντρα, Λίβας, θα χάσει την μπάλα, για να δούμε από κοντά το σουτ, στα δίχτυα, 2-1. 2-1 λοιπόν στο 82 με τον Ηλία το Δουρούμι να χρήζεται σκόρελ. Θα σύλλει λοιπόν την μπάλα στα δίχτυα ο Ηλίας Οδουρούμης μετά από αυτό το λάθος του Λίβα που δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Για να τώρα κοιμάνει και πάλι στην επίθεση. Ωραία η κάθε την παλιά. Χελάς από κοντά. Λίβα στο δοκάρι μπάλα. Μετά την απόκρουση του Λίβα μεγάλη ευκαιρία για τη Μάνη να κάνει. Όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι είπαμε τα παιδιά ότι το πιο δύσκολο είναι τα πρώτα 5 παιχνίδια. Ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, όπως και εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Όμως ξέραμε ότι αν παίξουμε το δικό μας τρόπο παιχνιδιού και τη δικιά μας ταυτότητα και το δικό μας στυλ σαν ομάδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε πάρα πολλά προβλήματα στον αντίπαλο, γιατί έχουμε και πολύ και καλούς ποιοτικούς παίκτες στην ομάδα μας. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί είχαμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει πολλά τρεξίματα, έχει νέους στην ομάδα. Και απ' την άλλη, είχαμε και έναν προπονητή ο οποίος έχει περάσει από τη Μάνη και ήξερε και τα παιδιά της Μάνης. Άρα, φανταστείτε, το έργο ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Πραγματικά ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εύχομαι να το ευχαριστήσει και ο κόσμος που ήρθε. Νομίζω είχε γκολ, είχε αποβολές, είχε τα πάντα. Από αυτό που κρατάω εγώ από την ομάδα είναι την προσπάθεια πιο πολύ στο δεύτερο μήχρονο από την ομάδα μου. Και όταν μείναμε με 10 παίκτες εκεί, δείξαμε ότι πραγματικά το θέλαμε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι
δίκαια θα μπορούσαμε να βάλει και ένα γκολ τρίτο με τον Γιάννη, να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νομίζω δίκαια είναι το αποτέλεσμα υπέρ της ομάδας μου. Είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα παιδιά της περιφέρειάς μας, του Μελιγαλά. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο για την κατηγορία που είμαστε, αλλά από ό,τι βλέπετε παίζουν αρκετά παιδιά μικρά. Και ο Πάγκος ήταν πολλά παιδιά μικρά. Για το σημερινό παιχνίδι, ένα έχω να πω. Και από λάθη βέβαια της ομάδος, αλλά θεωρώ ότι σήμερα ο κύριος Νικολόπουλος έκανε κάποια λάθη. Δεν θα πω τη λέξη ούτε αν είναι αυτό κτλ. Είναι, όλοι το ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Νικολόπουλος, καλός διαιτητής, αλλά σήμερα δεν ήταν σε καλή μέρα. Θεωρώ η αποβολή δεν ήταν του Μελιγαλά. Δεν ξέρω της Μάνης εάν είπε κάτι ο παίκτης στο διαιτητή. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς απ' έξω. Αλλά από την κερκίδα φάνηκε ότι ίσως αποβλήθηκε και αυτός, δεν ξέρω. Αυτό θα το ξέρω ο διαιτητής και τι έγραψε στο φυλακό, αν τον έβρισε ή όχι.